σε αυτή τη γειτονιά, έχω μεγαλώσει σε αυτή τη γειτονιά, έχω παντρευτεί, έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου. Ξέρω τα προβλήματα ολονών και πιστεύω ότι μπορώ, μέσα από λίγα λόγια που θα πω, ότι μπορώ να καλύψω κάποιους ανθρώπους από εδώ μέσα. Μπορώ να πω ότι στη γειτονιά μας οι περισσότεροι δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Έχουμε κλειστεί μέσα στο σπίτι μας στους 4 τοίχους και πιστεύουμε ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι αυτός που θα μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Δυστυχώς όμως αυτό μας αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν γινόμαστε πιο ασφαλείς, αλλά γινόμαστε αυτοί που φοβόμαστε. Δεν θα φοβόμαστε, πρέπει να τους δείξουμε ποιοι είμαστε, να τους δείξουμε τη δύναμή μας και να τους πούμε ότι φτάνει πια, όχι άλλο. Και το λέω αυτό γιατί είμαι και εγώ, είμαι κάποιου ανθρώπου που με απείλησε έξω από το σπίτι μου. Αλλά ξέρετε κάτι, θυμωμένη έλεγα θα πάρω μια βόμβα και θα πάρω τους τεινάξω όλους. Τελικά όμως αυτό δεν είναι λύση. Ξέρετε γιατί, η λύση είναι αυτή εδώ που βλέπω. Γιατί συστηματικά. Συστηματικά και εγώ πήγαινα, ας πούμε, με οργή και θυμόσα αυτές τις κεντρώσεις που γινόντουσαν μαζί με τον Γρηγόρη. Και έλεγα, ας πούμε, θα πρέπει να τους κάνουμε με τη βία. Τελικά όμως, σιγά σιγά κατάλαβα ότι η βία δεν είναι η λύση. Η λύση, ξέρετε ποια είναι, να οργανωθούμε πραγματικά, να πάμε και να τους δείξουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Και αυτή η δύναμη πρέπει να φανεί μέσα από τη φωνή μας, μέσα από την αγανάκτησή μας, να τους πούμε ότι δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Γιατί και η Δημοτική Αρχή, και τους ευχαριστώ αυτούς που παραβρίσκονται εδώ, να είναι δίπλα μας. Αν δεν είναι δίπλα μας, τότε πραγματικά είναι άξιοι της μοίρας τους, γιατί αυτή η πόλη ανήκει σε εμάς και όχι σε κανένα πολιτικό. Μόνο σε πολιτικό.